Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Ηλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κύριε Αθηναγόρα. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Κορωνίας, κύριε Παντελεήμονα. Πανοσιολογιότατη, εδεσιμολογιότατη, ελογιμότατη κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή στην απόψινή εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου του καθηγητού της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, Δόκτωρος Σπυρίδων Οστεργίου, υπό τον τίτλο «Ιερός Ναός Αγίων Αντωνίου και Ανδρέου, Αυλώνος Αττικής. Ιστορικό, αρχιτεκτονική, αγιογραφίες, εικονογράφηση, οικαστική ανάλυση». Έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως. Στην απόψινή εκδήλωση μας τιμούν εκλεκτοί πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, οι οποίοι θα αναφερθούν στο πόνημα του κυρίου Στεργίου. Θα μου επιτρέψετε εντάχει δύο λόγια για τον συγγραφέα. Ο κύριος Στεργίου γεννήθηκε στον Αυλώνα Αττικής, σπούδασε ζωγραφική, εκληπτική, ψηφιδωτό και γεωγραφία στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Το 2009 έγινε διδάκτορα στην ιστορία της τέχνης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δίδαξε για πολλά χρόνια γεωγραφία και ψηφιδωτό στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Και από το 2000 έως σήμερα διδάσκει στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Έχει διατελέσει μέλος πολιτιστικών επιτροπών, οργανισμών, συλλόγων, σωματείων και δημοτικών φορέων. Ενώ περισπούδαστα έργα του, ζωγραφικά και γλυπτικά, κοσμούν και στολίζουν ιδιωτικές συλλογές του εξωτερικού σε Ευρώπη και Αμερική. Πρώτη ομιλήτρια της απόψινής εκδήλωσης είναι η καθηγήτρια η κυρία Αγλαία Αρχοντίδου Αργύρη. Διευθύντρια του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών Ιδρύματος Βούρου Εφταξία, η οποία θα αναφερθεί στη δομή του βιβλίου και την παρακαλούμε να λάβει το λόγο. Σεβασμιότατη, Παναγιωσιολογιότατη, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Στεργίου, τον φίλο Σπύρο Στεργίου, ο οποίος με κάλεσε να συμμετάσχω σε αυτό την ωραία εκδήλωση απόψε και να με τιμά πάρα πολύ που μου πρότεινε να είμαι και εγώ μεταξύ των παρουσιαστών το βιβλίο του. Τον Σπύρο Στεργίου γνώρισα από τη θέση της Διευθύντριας του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, όταν μία μέρα πήρε ένα τηλεφώνημα ότι κάποιος καθηγητής από την Ανωτάτη Σχολή Εκκλησιαστικών Κοιμηλίων, Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κοιμηλίων, θέλει να μου μιλήσει. Και τότε μου πρότεινε να έχουμε μαζί μία συνεργασία και να μας στέλνει τους φοιτητές της σχολής, τους οποίους δίδασκε και εκείνος μεταξύ των άλλων, για να κάνουν πρακτική στο μουσείο. Αυτό θα βοηθούσε και βοήθησε πάρα πολύ το μουσείο και βοήθησε πάρα πολύ και τα παιδιά. Πρέπει να πω ότι το ήθος αυτών των παιδιών ήταν εξαιρετικό και είναι εξαιρετικό, τουλάχιστον δεν ξέρω αν έκανε επιλογή ή αν τα έστελνε και τα στέλνει έτσι να κάνουν την πρακτική, αν και τώρα έχει γίνει κάπως θεσμός αυτοί που θα πάρουν πτυχίο, πριν να πάρουν πτυχίο, να έχουν μία πρακτική σε ένα μουσείο στην Αθήνα, εφόσον η σχολή είναι στην Αθήνα. Πρέπει να πω ότι το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών και εν δυνάμει δηλαδή ο πολιτισμός, υποστηρίχθηκε από τον κύριο Στεργίου πάρα πολύ και μάλιστα σε μια στιγμή αδυναμίας μετά το 2010 που άρχισαν τα οικονομικά προβλήματα της χώρας και φυσικά αυτά τα γνώρισε και το μουσείο. Με τα παιδιά τα οποία ερχόταν εθελοντικά, κάνοντας συγχρόνως την πρακτική τους, στήριξαν το μουσείο πάρα πολύ. Και αυτή είναι η συμβολή του, ένα κομμάτι από τη συμβολή του στον πολιτισμό, διότι πολιτισμό παράγει ο ίδιος και παράγει και με το ήθος του και με την καλλιτεχνική του ιδιότητα, την εικαστική του ιδιότητα, αλλά και με την ιδιότητα του καθηγητού στη σχολή. Όσον αφορά το βιβλίο, το οποίο
άρχισα να διαβάζω έτσι για να ρίξω μια ματιά και μετά είδα, μου έκανε, με τράβηξε τόσο πολύ που να το τελειώσω σε μία μέρα όλο, να καθίσω και να το διαβάσω όλο. Είναι εξαιρετικό, η δομή είναι εξαιρετική, η γλώσσα είναι ελληνικά, σωστά ελληνικά, η έκδοση είναι σωστή, η επιλογή των εικόνων και των παραδειγμάτων στα οποία αναφέρεται είναι πάρα πολύ ορθά και νομίζω ότι δικαίως η Ιερά Μητρόπολης και ο Σεβασμιότατος αποφάσισαν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Όχι μονάχα διότι με αυτόν τον τρόπο ήρθε στην επιφάνεια και έγινε γνωστό, γίνεται γνωστό από σήμερα που παρουσιάζεται το βιβλίο, ένα μνημείο της Αττικής, χριστιανικό, βυζαντινό, μεταβυζαντινό, το οποίο εμείς δεν γνωρίζαμε και είναι το ίδιο ένα ιστορικό μνημείο πλέον και ένα κόσμημα, αλλά διότι τέλος πάντων προβάλλεται δι' αυτού του τρόπου και η νεότερη μεταβυζαντινή τέχνη, βυζαντινή τέχνη μέσα στην παράδοση. Τώρα, το βιβλίο διαρθρώνεται, θα μπορούσα να πω, να πω δύο λόγια για τον πρόλογο του Σεβασμιωτάτου, αλλά δεν θα το κάνω, διότι εκεί εμπεριέχεται όλη η ουσία του βιβλίου και όλη η διάρθρωση, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Όμως εγώ θα περιοριστώ, έχοντας εξάλλου εδώ ως συνδετημόνες εξαιρετικούς συναδέλφους, ιστορικούς της τέχνης και ιστορικούς τους ίδιους, οι οποίοι θα μιλήσουν διεξοδικά για την τέχνη την ίδια, εγώ θα περιοριστώ μονάχα να αναφερθώ στην διάρθρωση. Στο προλογικό σημείωμά του, ο κύριος Στεργίου μας μιλά για τον λόγο για τον οποίο ξεκίνησε να κάνει αυτό το βιβλίο και τα ιστορικά στοιχεία τα οποία δίνει για την ίδρυση του ναού από τη Λουκία Ζυγομαλά είναι καταπληκτικά και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η αρχιτεκτονική του ναού και των Αγίων Αντωνίου και Ανδρέου, τους οποίους εξηγεί γιατί είναι ο ίδιος στον πρόλογο, γιατί δόθηκαν αυτά τα δύο ονόματα των Αγίων και όχι, ας πούμε, ο Άγιος Δημήτριος που προϋπήρχε ή κάτι άλλο, έχουν να κάνουν φυσικά με την Λουκία Ζυγομαλά, η οποία έχει χάσει τον άντρα της και τον γιο της και δίνει τα ονόματα, καθότι είναι η δωρήτρια. Κάνει μία σύγκριση των ναών του Μιστρά με τον ναό αυτό του Αγίου Αντωνίου και Ανδρέου. Μιλά συνέχεια για την έχει μια άλλη ενότητα, για την εικονογράφηση του ναού, αναδεικνύοντας τον ζωγράφο Αναστάσιο Λουκίδη και αναδεικνύοντας και τον ίδιο τον ζωγράφο, αλλά και τις τάσεις της εποχής, σύντομα αλλά πολύ περιεκτικά, που να καταλάβει ο αναγνώστης αμέσως περί τίνος πρόκειται και αν ακόμα δεν έχει ακούσει ποτέ το όνομα του Λουκίδη. Αναφέρεται στα θέματα, το εικονογραφικό πρόγραμμα, τις τοιχογραφίες και βέβαια εδώ θα πω μόνο ότι από το εικονογραφικό πρόγραμμα σημειώνει απλά ότι δεν υπάρχει γέννηση και το εξηγεί. Ακολουθεί η καστική ερμηνευτική των κυριωτέρων τοιχογραφιών, η τεχνοτροπία και στον επίλογο και στα συμπεράσματα φυσικά δίνει όλη την ουσία και λίγο απολογητικά γιατί έχει κάνει όλα αυτά. Γιατί έχει γράψει με αυτό τον τρόπο, γιατί έχει εκθέσει έτσι τα πράγματα. Και τελειώνει βέβαια το ότι με αυτό τον τρόπο αναδεικνύεται, είναι αυτό που είπα στην αρχή, αναδεικνύεται εν πάση περιπτώσει το μνημείο αυτό και δείχνει ότι η χριστιανική θρησκεία συνεχίζει να υπάρχει και σε όλο της το μεγαλείο, ακόμα και στις μέρες μας, μέσα σε τέτοιους ναούς. Δεν θα σας κουράσω άλλο, διότι έχουμε τον κύριο Ζήε εδώ, ο οποίος θα μιλήσει διεξοδικά για τα... ναι, γιατί δεν είπα τίποτα για τη ζωγραφική και την αρχιτεκτονική, διότι έχουμε δύο άλλους. Ο κύριος Νικόλαος Ζήας, ομότιμος καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επίδημος διευθυντής του Υπουργείου Πολιτισμού. Παρακαλώ τον κύριο Νικόλαο Ζήα να λάβει τον λόγο για τη σύντομη ομιλία του. Η βυζαντινή τέχνη, όπως
ξέρετε όλοι σχεδόν εδώ και κυρίως οι σεβασμιότατοι Μητροπολίτες και οι πατέρες, είναι μια τέχνη που δεν επιζητεί την μεγάλη προβολή, αλλά επιζητεί να δώσει με τα μέσα της τέχνης το νόημα και, και της Εκκλησίας, όπως διατυπώνεται με το σχέδιο και το χρώμα. Είναι μια πολύ σημαντική αυτή δραστηριότητα που χαρακτηρίζει την βυζαντινή ζωγραφική και η οποία ανοίγει το δρόμο στους πιστούς που είναι μέσα στην Εκκλησία να έχουν την δυνατότητα αυτής της κοινωνίας, όπως διατυπώνεται με το δρόμο της τέχνης. Έτσι λοιπόν και εδώ αυτή η εκκλησία που είδε ένα ξεκινάει από ιδιωτικό έργο, μας δίνει αυτή την επικοινωνία μέσω της ζωγραφικής, κυρίως με την πίστη της Ορθοδοξίας. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι ναι μεν δεν επιζητεί αυτή την ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά ουσιαστικά, όπως έδειξαν τα 2000 χρόνια και κυριότατα τα χρόνια της οικονομαχίας, αυτή η απλή, καθαρή και πολλές φορές και παραλαμβανόμενη ζωγραφική τέχνη βοηθεί τους πιστούς να έχουν μια κοινωνία πολύ αμεσότερη, να αισθάνονται αυτή την κοινωνία με την Εκκλησία, με την πίστη και την Εκκλησία, με όλα τα μέσα της σωτηρίας που έχει ο Θεός δώσει στους ανθρώπους για να βοηθούνται για να φτάσουν σε αυτή την τελείωση της πίστεώς τους. Και εγώ δεν θέλω να σας... Νομίζω ότι είναι γνωστά αυτά τα πράγματα και δεν θα ήθελα ιδιαίτερα να μακριολογήσω. Υπάρχουν και παραδείγματα έτσι που είναι ευρύτερα γνωστά και τα έχει πάρει εδώ ο συγγραφέας του κύριου Στεργίου, όπως είναι η αίσθημα της κοινωνίας με την
εκκλησία και με το στόχο της που είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό επάνω βασίζεται και όλο το έργο του κυρίου Σεργίου, ο οποίος με μια εύστοχη μεταφορά, χωρίς νεωτερισμούς που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τον πνευματικό χαρακτήρα, και έχει γίνει και μερικές φορές, όχι εδώ, σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις, βοηθούν στην προσέγγιση και την προσήλωση στην αλήθεια της πίστεως. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά πια βιβλία που αναφέρονται σε αυτά τα θέματα στην Βυζαντινή αρχαιολογία και που αναλύονται σε βάθος και σε καλλιτεχνική αξία η παρουσία τους. Τόσο πολλά που καμιά φορά ξεπερνάνε και τον κύριο στόχο που είναι η Εκκλησία σαν ναός του Θεού και χώρος όπου αναπαύεται η ψυχή του ανθρώπου. Αλλά κατά κανόνα στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουν απευθεθεί τέτοιες υπερβολές που σε άλλους χώρους έχουν παρουσιαστεί, μένοντας μόνο σε όσα είναι απαραίτητα για να δώσουν το μήνυμα και την ανάπαυση στους πιστούς μέσα τη σωτηρία τους. Το βιβλίο είναι μια ιδιωτική εργασία, αλλά πολλοί άξιους που ανέλαβαν να την πραγματοποιήσουν τεχνίτες, θα το ξεφυγήσετε. Έχουμε τα τελευταία χρόνια δώσει πολύ μεγάλο και πολύ σωστά βάρος στην Βυζαντινή ζωγραφική και σε ό,τι προέρχεται από το Βυζάντιο. Και πράγματι αξίζει αυτό και μας οδηγεί σε μια πίστη χωρίς παραποίηση. Αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες εκδοχές και σε αυτές εντάσσεται μέσα περισσότερο το βιβλίο που εκφράζονται με πιο ελεύθερο τρόπο τόσο ιδίως στις απεικονίσεις των Αγίων φορείς και αυτοί όμως να ξεφεύγουν και να δίνουν έναν άλλο χαρακτήρα στα έργα και στις εκφραστάσεις. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 50 και 60 χρόνια, που η μελέτη της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής έχει πάρει μια μεγάλη θέση, που παλιότερα στον προπερασμένο αιώνα δεν είχε αυτή την εκτίμηση ίσως από τους λογίους και από τους φιλότιμους, τώρα έχει πάρει αυτή την αξία γιατί έχει γίνει κατανοητό ότι κατορθώνει με την μορφή, από την έννοια της λέξεως
που έχει η Εκκλησία βοηθεί τους πιστούς να έχουν αμεσότερη κοινωνία με την πίστη τους και τη σωτηρία τους. Όταν πάρει κανείς το βιβλίο αυτό, είναι στο μετέχνιο, σε μια εποχή που δεν είχε ακόμα, θα πω και τη λέξη, επιβληθεί η Βυζαντινή ζωγραφική, γιατί τώρα σήμερα υπάρχει, είναι διανόμου πλέον ότι πρέπει να είναι με τα κριτήρια της Βυζαντινής μορφολογίας. Έχει μια πιο προσωπική ζωγραφική που την εκφράζει η ζωγράφη της, της Εκκλησίας, όπου τονίζεται ένα πιο, ας πούμε, ελεύθερο σχέδιο και χρωματολόγιο. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σταργίου που έχει συμπληρώσει σε πολλά σημεία το βιβλίο αυτό, το περιεχόμενο αυτό, και να του ευχηθώ να συνεχίσει για να έχουμε την καθαρότητα της πίστεως, αλλά και την καθαρότητα της, της σύγχρονης εκφράσεως. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά τον λογιμότατο καθηγητή κύριο Νικόλα Ουζία. Και εντάχει θα προχωρήσουμε στην επόμενη ομιλήτρια, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Ιωάννα Στουφή Πουλημένου. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Σεβασμιότατε, αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή η πρόσκλησή σας να συμμετάσχω στην παρουσίαση του βιβλίου του εκλεκτού συναδέλφου Σπύρου Στεργίου με τίτλο «Ιερός Ναός Αγίων Αντωνίου και Ανδρέου, Αυλών Αττικής, έκδοση της Μητροπόλεως σας». Αισθάνομαι πραγματικά ευτυχής που παρευρίσκομαι στην απόψινή εκδήλωση για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί το βιβλίο έχει ως θέμα τη ζώσα ιστορία και την τέχνη ενός ιερού ναού, μιας ιστορικής και πανέμορφης κομμόπολης, του λατρευτικού κέντρου της τοπικής εκκλησίας, του κατεξοχήν τόπου, για να δανειστώ τα δικά σας λόγια, σεβασμιότατε, συναντήματος από τους πιστούς του Θεού και των Αγίων Του, αλλά και τόπου συναναστροφής, συναντήληψης και συμπόρευσης. Δεύτερον, γιατί ο ναός αποτελεί αφιέρωμα δόρημα μιας ευσεβούς ψυχής, της Λουκίας Μπαλάνου Ζυγομαλά και της οποίας τη μνήμη τιμάμε επίσης με αυτή την εκδήλωση σήμερα. Αν θα μπορούσε από το κοντρόλ να ξεκινήσει η προβολή των διαφανειών της κυρίας Στουφή. Όχι αυτό, το PowerPoint παρακαλώ. Θα παρακαλούσα να πέφτουν οι εικόνες και να πάμε στην δωρήτρια. Τρίτον, γιατί το βιβλίο μας δίνει μία ακόμη ευκαιρία να ανατρέξουμε στην πιο πρόσφατη ιστορία μας, αυτή των αρχών του 20ου αιώνα, μια περίοδο τόσο σημαντική για την ιστορική πορεία και πολιτισμική ταυτότητα του νέου ελληνισμού. Παρακαλώ, συνεχίστε. Σπύρο, αν μπορείς λιγάκι. Επειδή δεν βλέπω εγώ πίσω, δεν είναι εύκολο να βλέπω. Ας πέφτουν οι εικόνες, παρακαλώ, με μια ροή δεν πειράζει, ας πέφτουν οι εικόνες. Ο συγγραφέας, εξετάζοντας μέσα από τις σελίδες του πονήματός του την ιστορία, την αρχιτεκτονική και την εικονογράφηση του ναού των Αγίων Αντωνίου και Ανδρέου, στην ουσία σκιαγραφεί την ιστορία του Αυλώνα και τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις της νεοελληνικής τέχνης, όπως αυτές εκφράστηκαν και στην αοδομία και στην εκκλησιαστική ζωγραφική στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Πρόκειται για καλλιτεχνικές τάσεις
που είτε ακολουθούν πιστά δυτικά πρότυπα, είτε κινούνται ανάμεσα στα νεωτερικά καλλιτεχνικά ρεύματα που έρχονται από τη Δύση και τη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή παράδοση. Παράλληλα, την εποχή αυτή, η περίφημη γενιά του 30, κάτω από τις ιδιαίτερες ιστορικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν, θα κάνει τη μεγάλη στροφή και στην εκκλησιαστική τέχνη. Σημαντικοί νεοέλληνες ζωγράφοι, όπως ο Φώτης Κόντογλου, ο Δημήτρος Πελεκάσης, ο Αγίνωρας Αστεριάδης, ο Σπύρος Βασιλείου, ο Παπαλουκάς και άλλοι, θα επιχειρήσουν με επιτυχία την επιστροφή στην παράδοση βυζαντινή και μεταβυζαντινή. Στο βιβλίο του συγγραφέας μας δίνει την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με το έργο δύο αξιόλογων νεοέλληνων δημιουργών, του αρχιτέκτονα Νικόλαου Ζουμπουλίδη και του ζωγράφου Αναστάσιου Λουκίδη. Τέλος, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την παρουσία μου εδώ, γιατί απόλαυσα και αισθητικά την άρτια, φωτογραφικά και εκδοτικά μορφή του βιβλίου. Θα ήθελα στο λίγο χρόνο που διαθέτουμε να επικεντρωθώ σε δύο ενότητες του βιβλίου, την αρχιτεκτονική του ναού και την εικονογράφησή του από τον ζωγράφο Αναστάσιο Λουκίδη. Ο ναός των Αγίων Αντωνίου και Ανδρέου χτίστηκε το 1937 στην κεντρική πλατεία του Αυλώνα, με δαπάνη της Λουκίας Μπαλάνου, σύζυγου του Αντωνίου Ζυγομαλά. Αρχιτέκτονας του ναού ήταν ο Νικόλαος Ζουμπουλίδης, 1888-1969. Ο Ζουμπουλίδης ανήκει στους εκλεκτιστές αρχιτέκτονες του Μεσοπολέμου και στο έργο του συνδυάζει στοιχεία ενός κλασικίζοντος μοντερνισμού με στοιχεία από την ελληνική παράδοση. Ο αρχιτέκτονας, σύμφωνα και με την επιθυμία της κτήτορος, εμπνεύστηκε το σχέδιο του ναού από βυζαντινά πρότυπα. Μάλιστα, σύμφωνα και με την ευχαριστήριο επιστολή της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, θεωρήθηκε αντίγραφον του εν μιστρά βυζαντινού μνημείου των Αγίων Θεοδόρων. Ο οκταγωνικός ναός, που ονομάζεται έτσι γιατί η οκταγωνική είναι η στήριξη του Τρούλου, είναι πράγματι ένας σημαντικός αρχιτεκτονικός τύπος της βυζαντινής ναοδομίας, που μας έχει δώσει αξιόλογα μνημεία, όπως το καθολικό του Οσίου Λουκά στη Βιωτία και τη Μονή Δαφνίου στην Αττική, μνημεία του 11ου αιώνα, για να αναφερθώ στα σημαντικότερα, αλλά και τους Αγίους Θεοδόρου στη Μονή Βροντοχίου στο Μιστρά, που αποτελεί και το τελευταίο γνωστό βυζαντινό παράδειγμα του τύπου αυτού. Όμως το ναό των Αγίων Αντωνίου και Ανδρέου είναι παράλληλα ορατά και στοιχεία της δυτικής ρωμανικής ναοδομίας, όπως αφομοιώθηκαν από ξένους και Έλληνες αρχιτέκτονες του 19ου και 20ου αιώνα, για παράδειγμα του Ερνέστου Τσίλερ. Τα στοιχεία αυτά είναι κυρίως το σταυρικό σχήμα του ναού, ο ελεύθερος κεντρικός χώρος στο εσωτερικό του ναού, χωρίς τη δημιουργία παρεκκλησίων ή γωνιακών διαμερισμάτων, όπως συνηθίζεται στους βυζαντινούς υπηρωτικούς οκταγωνικούς ναούς. Οι νεορωμανικοί ναοί του 19ου αιώνα στην Ελλάδα, τυπολογικά, εξαντλούν τις αναζητήσεις τους στα πλαίσια των σταυροειδών διατάξεων. Είναι φανερή μια τάση που υπάρχει στη σύνθεση να ενοποιεί κατά το δυνατόν τον εσωτερικό χώρο γύρω από ένα κέντρο. Είναι μια καθαρά αναγεννησιακή ιδέα που προϋποθέτει τη χρήση των σταυροειδών διατάξεων ναών. Στοιχεία της βυζαντινής ναοδομίας είναι η χρήση πλήθων και οδοντοτών ταινιών στην πρόσωψη του ναού και η μορφή του προστόου στα δυτικά. Ο αρχιτέκτονας Ζουμπουλίδης, επομένως, χρησιμοποιεί τύπο και μορφές της βυζαντινής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, δεν μπορεί όμως να ξεφύγει από τα νέα δεδομένα της ναοδομίας στην Ελλάδα που ανέπτυξαν προηγούμενοι σημαντικοί αρχιτέκτονες. Μίξη, συνεπώς, βυζαντινών και δυτικών στοιχείων, τα τελευταία δεν είναι με πρώτη ματιά αισθητά, χαρακτηρίζει την αρχιτεκτονική του ναού. Η ζωγραφική του ναού, τόσο οι τοιχογραφίες και τα δύο ψηφιδωτά, όσο και οι εικόνες, είναι έργα του γνωστού νεοέλληνος ζωγράφου Αναστάσιου Λουκίδη. Ο Λουκίδης γεννήθηκε στον Κασαμπά της Μικράς Ασίας από γονείς Λέσβιους. Το 1901 ήρθε στην Αθήνα και σπούδασε στο Σχολείο των Τεχνών και αργότερα στο Παρίσι. Εργάστηκε ως ζωγράφος στη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Μετά το 1920, εικονογράφησε πολλές εκκλησίες στη Γαλλία και στην Ελλάδα, με πιο γνωστά εικονογραφικά σύνολα, αυτά στη Ζωδόχο Πηγή,
στην Οδό Ακαδημίας και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην Ομόνια. Το εικονογραφικό πρόγραμμα που υιοθέτησε ο Λουκίδης στο ναό του Αγίου Αντωνίου και Ανδρέου είναι σε γενικές γραμμές το καθιερωμένο στην Ορθόδοξη παράδοση, δείγμα της γνώσης και εκτίμησης τόσο του ιδίου όσο και της κτήτορος της Βυζαντινής παράδοσης. Στον Τρούλο Ψηλά εικονογράφησε το Χριστό Παντοκράτορα. Στην επόμενη ζώνη ανάμεσα στα παράθυρα του Τρούλου τοποθετήθηκαν οι 12 Απόστολοι. Αν και η συνήθις πρακτική στη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή εικονογραφία θέλει στη θέση αυτή ολόσωμους προφήτες, η απεικόνιση των Αποστόλων κάτω από τον Παντοκράτορα δεν είναι άγνωστη στη Βυζαντινή τέχνη. Σε αρκετούς επίσης ναούς που εικονογραφούνται μετά την ίδρυση ελληνικού κράτους, τον 19ο και 20ο αιώνα, απεικονίζονται Απόστολοι στον Τρούλο, όπως για παράδειγμα στη Χρυσοσπηλιώτισσα και την Αγία Ειρήνη της Οδού Αιώλου, στον Άγιο Ιωάννη στο Μαρκόπουλο και αλλού. Η παρουσία των Αποστόλων στον Τρούλο, των ναών της εποχής αυτής, νομίζουμε ότι αποτελεί μια συνειδητή, όχι βέβαια γενικευμένη στροφή των αγιογράφων της εποχής προς αρχαϊκότερα εικονογραφικά προγράμματα και τα πρότυπα θα πρέπει να ήταν μάλλον παλαιοχριστιανικά μνημεία της Δύσης. Οι Απόστολοι αποτελούν βασικά πρόσωπα στις παλαιοχριστιανικές απεικονίσεις του Χριστού ως διδασκάλου ή συνοδεύουν αποκαλυπτικές παραστάσεις, θεοφάνειες, όπως για παράδειγμα στο βαπτιστήριο των Ορθοδόξων στη Ραβένα, όπου περιβάλλουν τη βάπτιση. Έχει υποστηριχθεί επίσης ότι οι Απόστολοι εκφράζουν μια συγκεκριμένη θεολογική κατεύθυνση της εποχής, που δίνει έμφαση στη διδασκαλία και το κήρυγμα, ή ότι η παρουσία του στον Τρούλο προσδίδει ένα ιδιαίτερα θριαμβευτικό εκκλησιολογικό περιεχόμενο, όχι άσχετο με την απελευθέρωση του Ορθόδοξου έθνους. Κάτω από τον Τρούλο ζωγραφίζονται οι τέσσερις Ευαγγελιστές και ακριβώς από κάτω στις κόγχες που δημιουργούνται οι σάριθμοι προφήτες. Έτσι, ο καλλιτέχνης επιτυγχάνει να εκφράσει αισθητικά τη σχέση παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Στο ιερό βήμα, ψηλά στον τύμπανο της αψίδας, δεσπόζει η Παναγία Πλατιτέρα. Εικονίζεται ένθρονη και βρεφοκρατούσα, αν και ο Χριστός απεικονίζεται σε φηβική ηλικία. Πλαισιώνεται από δύο σεβίζοντες αγγέλους. Παρόμοια είναι η παράσταση της Πλατιτέρας και στην αψίδα της Οδόχου Πηγής Ακαδημίας, αλλά και στην κρύπτη του ναού των Αγίων Αντωνίου και Ανδρέου. Στην κόχη του ιερού, η παράσταση του Χριστού ως του Μεγάλης Βουλής Αγγέλου αποτελεί ασφαλώς εικαστική έκφραση της Θείας Ενανθρώπισης και η θέση της παράστασης παραπέμπει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μέσα στο ιερό βήμα, δύο εικόνες σε ξύλο είναι τοποθετημένες, εκατέρωθεν της Αγίας Τράπεζας, η εικόνα του Αγίου Ανδρέα και η εικόνα του Χριστού Νυμφίου, στο γνωστό τύπο «Είδε ο άνθρωπος», που είχε ιδιαίτερη διάδοση στην επτανησιακή εικονογραφία. Μέσα στον Κυρίως Ναό δεσπόζουν οι δύο μεγάλες συνθέσεις της Σταύρωσης και της Ανάστασης, η αποκορύφωση του Θείου Πάθους και η νίκη της ζωής του Χριστού κατά του θανάτου. Η επιλογή των δύο αυτών σημαντικών χριστολογικών σκηνών κρίνεται επιτυχής και ασφαλώς συνάδει με το χαρακτήρα της χορηγίας εκ μέρους της κτήτορος, τη μνήμη δηλαδή των δύο προσφυλών προσώπων της. Η σκηνή της Σταύρωσης είναι λιτή και ολιγοπρόσωπη, όπως οι μεσοβυζαντινές σταυρώσεις, για παράδειγμα στον Όσιο Λουκά στη Βιωτία. Στο κέντρο δεσπόζει ο Σταυρωμένος και δεξιά και αριστερά του η Παναγία και ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου. Στην Ανάσταση, που εικονογραφείται η Σάδου Κάθοδος, όπως και στη Βυζαντινή εικονογραφία, η μορφή του Χριστού είναι διαφορετική. Απεικονίζεται με κατάξανθα μαλλιά και λευκά αναστάσιμα ενδύματα. Δίπλα των αστημένοι βγαίνουν από τους τάφους ο Αδάμ και η Εύα. Δεν τους τραβά όμως με ορμή από τον καρπό, όπως συνηθίζεται στη Βυζαντινή παράσταση της Ισάδου Καθόδου. Δεν απεικονίζεται επίσης το σκοτεινό σπήλαιο του Άδη, ούτε ο νικημένος Άδης με τις σπασμένες θύρες και κλειδαριές. Ο Χριστός πατά πάνω στο πλακοστρωμένο δάπεδο του τάφου, μέσα σε ένα κύκλο με τα χρώματα της Ήριδας, σύμβολο δόξας και αιώνια ζωής, μέσα στον οποίο πατά με το ένα πόδι και ο Αδάμ. Οι δύο πρωτόπλαστοι, σε αντίθεση πάλι με τη Βυζαντινή τέχνη, απεικονίζονται σε νεαρή ηλικία. Νομίζουμε, όχι τυχαία, αλλά για να τονιστεί η αναγέννηση του ανθρώπινου γένους.
Στο πίσω μέρος της παράστασης, μια πολυπληθής ομάδα αγνώστων ανδρών και γυναικών εκπροσωπούν τους συνανιστάμενους. Αυτή στην παραδοσιακή εικονογραφία είναι συνήθως ο Δαβίδ και ο Σολομών, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο Άβελ και άλλοι προφήτες. Στο βάθος διακρίνεται ο Γολγοθάς με τους τρεις σταυρούς. Εδώ ο Λουκίδης επεξεργάζεται έναν παραδοσιακό εικονογραφικό τύπο με αρκετή ελευθερία. Στο δυτικό μέρος του ναού απεικονίζονται οι τιμόμενοι στο ναό Άγιοι, Όσιος Αντώνιος, ο Μέγας και ο Απόστολος Ανδρέας. Επάνω, μέσα σε μετάλλιο, ο Χριστός στον τύπο του Παντοκράτορα. Δύο ακόμη κυκλικές παραστάσεις των τιμόμενων Αγίων, ψηφιδωτές αυτές, βρίσκονται εξωτερικά στο δυτικό τοίχο του ναού, δεξιά και αριστερά της εισόδου. Θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης τις δεσποτικές εικόνες του τέμπλου, έργα του Λουκίδη, με τον Χριστό, την Παναγία, τον Άγιο Άνω τον Πρόδρομο, τον Άγιο Αντώνιο και τον Άγιο Ανδρέα και τους δύο αρχαγγέλους. Γενικά, το εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού παραμένει λιτό με λίγες παραστάσεις, όπως ήταν σύνηθες στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Δεν γνωρίζουμε όμως αν και λόγοι οικονομικοί παράλληλα επέβαλαν τη λιτότητα αυτή. Τεχνοτροπικά, η ζωγραφική του Λουκίδη παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον. Σχεδιάζει μορφές επιβλητικές, ψηλές και λεπτές, συχνά αέρινες. Είναι φωτεινές, καλοσχεδιασμένες και οργανώνονται σε οριζόντιους και κάθετους άξονες. Τα πρόσωπα είναι σοβαρά και ιεροπρεπή. Το τοπίο που αποδίδεται προοπτικά ορίζουν η αφαιρετική και έντονα σχηματοποιημένη απεικόνιση της φύσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η σχηματοποίηση είναι έντονη, ιδιαίτερα στα πρόσωπα, στοιχείο που προσδίδει στις παραστάσεις διακοσμητικό χαρακτήρα. Το χαρακτηριστικό αυτό συνδέει καλλιτεχνικά τον Λουκίδη με το κίνημα του λεγόμενου νέου στυλ, Art Nouveau, με το οποίο προφανώς ήλθε σε επαφή κατά την παραμονή του στο Παρίσι. Είναι εμφανής επίσης οι επιδράσεις που δέχτηκε ο ζωγράφος από τη δυτική τέχνη, τόσο σε επίπεδο εικονογραφικό όσο και σε τεχνοτροπικά θέματα. Η σχέση του με τη βυζαντινή εικαστική γλώσσα είναι επίσης δεδομένη. Πιθανώς ήρθε σε επαφή με αυτή είτε μέσα από τα μνημεία της Αττικής ή του Αγίου Όρους, είτε από τις δημοσιεύσεις βυζαντινών μνημείων που κυκλοφορούσαν την εποχή του. Γνωρίζουμε ότι το 1916 επισκέφθηκε το Άγιο Όρος. Είναι μια εποχή που πολλοί ζωγράφοι επισκέπτονται το Άγιο Όρος, γνωρίζουν από κοντά τα έργα του Πανσέλινου στο Πρωτάτο και των κριτικών ζωγράφων του 16ου αιώνα. Στις μεγάλες μονές, όπως τις Μεγείς της Λαύρας, τη Σταυρονικήτα, τη Διονυσίου, τη Δοχιαρίου. Πλειάδα καλλιτεχνών, όπως ο Φώτης Κόντογλου με τους μαθητές του, ο Σπύρος Παπαλουκάς, ο Πολύκλητος Ρέγκος και άλλοι, επισκέπτονται το Άγιο Όρος και αντιγράφουν τοιχογραφίες και φορητές εικόνες, τοπία της μοναστικής πολιτείας και στιγμές της μοναστικής ζωής. Από την επίσκεψη του Λουκίδη στο Άγιο Όρος είναι γνωστός μόνο ένας πίνακας του με θέμα μια άποψη περιβόλου μονής. Το έργο αυτό από μόνο του δεν είναι ικανό να μας διαφωτίσει για την επαφή του με τη Βυζαντινή και με τα Βυζαντινή παράδοση. Δεν είναι συνεπώς βέβαιο αν ο Λουκίδης προσέλαβε το Άγιο Όρος ως απλός τοπιογράφος, όπως πολλοί σύγχρονοι του καλλιτέχνες, ή αν επηρεάστηκε από τη μυστική και πνευματική ατμόσφαιρα της ζωής, της μονές και την τέχνη τους. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι την περίοδο του Μεσοπολέμου επικρατούν στην Αθήνα δύο τάσεις, δύο καλλιτεχνικές αντιλήψεις, διαφορετικές ως προς τον τρόπο πρόσληψης της Βυζαντινής παράδοσης. Αυτή του Κωνσταντίνου Παρθένη και αυτή του Φώτη Κόντογλου. Ο Λουκίδης μάλλον κατατάσσεται στην ομάδα στην οποία κυριαρχούσε η αντίληψη του Παρθένη για τη Βυζαντινή ζωγραφική παράδοση και τη σχέση της εκκλησιαστικής τέχνης με τα σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύματα. Η εκκλησιαστική ζωγραφική του Αναστάσιου Λουκίδη αντικατοπτρίζει τη θέση του καλλιτέχνη στον προβληματισμό που είχε παρουσιαστεί στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και στις αρχές της δεκαετίας του 1930 για την κατεύθυνση που θα έπρεπε να ακολουθήσει η εκκλησιαστική ζωγραφική και τη σχέση της με τη μοντέρνα τέχνη. Τελικά, το εκκλησιαστικό έργο του Λουκίδη είναι δημιουργικό και προσωπικό. Ο ζωγράφος, σε γενικές γραμμές, κινείται εικονογραφικά μέσα στη Βυζαντινή παράδοση, αν και σε μερικές περιπτώσεις καινοτομεί, όπως παραδείγματος χάρη στην Εισάδου Κάθοδο. Τεχνοτροπικά, η σχέση του με τα σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής του είναι περισσότερο ορατή.
Ο συγγραφέας προχωρεί στο βιβλίο του με σεβασμό πάντοτε προς το έργο του καλλιτέχνη σε μια εικονογραφική και κυρίως εικαστική αποτίμηση της εικονογράφησης του ναού, για να καταλήξει, βέβαια, η τελική καταξίωση ενός καλλιτεχνικού έργου και η σχέση του με τις διαχρονικές αξίες είναι πάντα μια πρόκληση για τον ζωγράφο. Οι προσκυνητές του ναού θα σχηματίσουν τη δική τους γνώμη για το έργο του, ενώ η ιστορία θα κρίνει τελικά την αυθεντικότητα και τη σημασία του. Με άλλα λόγια, θα προσθέταμε εμείς η συνείδηση της Εκκλησίας. Το τελικό κριτήριο, επομένως, αποτίμησης της εκκλησιαστικής εικονογραφίας είναι εκκλησιολογικό. Και αυτό ορίζεται με σαφήνεια στον όρο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. «Ους ζωγράφων εφεύρεσης ή των εικόνων ποίησης, αλλά της Καθολικής Εκκλησίας έγκριτος θεσμοθεσία και παράδοσης. Του γάρ ζωγράφου η τέχνη μόνον, η δε διάταξης πρόδειλων των δημαμένων Αγίων Πατέρων». Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα, ο εικονογραφικός δηλαδή τύπος των ιερών μορφών και σκηνών και η θέση τους μέσα στο ναό, η διάταξη δηλαδή, δεν είναι του ζωγράφου, αλλά της Καθολικής Εκκλησίας. Έτσι, στην Ορθόδοξη παράδοση ο καλλιτέχνης, χωρίς να χάνει την καλλιτεχνική ελευθερία του, όπως με μια πρώτη εκτίμηση ίσως διαφαίνεται, καταξιώνεται ως αποδέκτης της χάρης του Αγίου Πνεύματος και εκφραστής της παράδοσης της Εκκλησίας. Ο καλλιτέχνης είναι απόλυτος κύριος της τέχνης του, όχι όμως του εικονογραφικού τύπου και του εικονογραφικού προγράμματος. Μπορεί να σχεδιάσει, να συνθέσει, να επιλέξει υλικά, χρώματα και τεχνοτροπία, με όραμα και πίστη, βίωμα εκκλησιαστικό και τη χάρη του Θεού, με μία μόνο δέσμευση. Να αισθητοποιήσει ό,τι αποκαλύπτεται στην ευχαριστιακή σύναξη. Κατά τον Ιερό Φώτιο, το μέγα τούτο και άφραστον της οικονομίας μυστήριων. Τελειώνοντας, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ και τον Σεβασμιότατο για την ωραία έκδοση και τον συγγραφέα, να ευχηθώ υγεία και κάθε καλό, και στο Σεβασμιότατο, όσο βέβαια οι σημερινές οικονομικές συνθήκες το επιτρέπουν, να συνεχίσετε να στηρίζετε από κάθε άποψη τέτοιου είδους προσπάθειες επιστημονικές και εκδοτικές. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Στουφή, η οποία με το μεστό λόγο της, αλλά και τις πλούσιες διαφάνειές της, μας έκανε να ταξιδέψουμε νοερά σε όσους δεν έχουν επισκεφτεί το ναό των Αγίων Αντωνίου και Ανδρέου στην Αυλώνα, η ιστορία του οποίου και η τέχνη είναι καταγεγραμμένη στο παρουσιαζόμενο λεύκομα. Η χαρά που έχουμε απόψε είναι ότι είναι και πολλοί φοιτητές από την Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Αυτό είναι τιμή για τον συγγραφέα, γιατί αυτό δείχνει ότι είναι αγαπητός στους μαθητές του και οι μαθητές του τον αγαπούν και τον τιμούν. Ένας εξ αυτών, λοιπόν, έχει εκφράσει την επιθυμία για ένα λεπτό να κάνει μία μικρή παρέμβαση. Αν μπορεί το κοντρόλ να μας ανοίξει το μικρόφωνο του βήματος και εντάχει ο νέος φοιτητής δύο λέξεις που θέλει να πει. Η Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών είναι το φυτώριο των υποψηφίων κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος και όσων δεν λάβουν το σχήμα για να είναι λαϊκοί θεολόγοι. Σεβασμιότατοι, ελεγημότατοι κύριοι καθηγητές, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και Χριστός Ανέστη. Είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών και θα ήθελα να σας πω δύο λόγια σχετικά με τον καθηγητή της σχολής μας, κύριο Στεργίου. Όπως ακούσαμε και πριν, ο κύριος Στεργίου διδάσκει στην ΑΕΑ εδώ και από το 2009 έως τώρα. Και αυτό που έχουν όλοι οι φοιτητές να πούν είναι ότι επρόκειτο για ένα καθηγητή με αγάπη προς τους φοιτητές του και προσπαθεί συνεχώς να μεταλαμπαδεύσει σε αυτούς τις γνώσεις του με τον καλύτερο και τον πιο σωστό τρόπο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τη δουλειά του και αυτό που κάνει και προσπαθεί να προβάλλει οτιδήποτε δικό του με τον καλύτερο τρόπο και τον πιο σωστό. Και φυσικά αυτό πρώτα θα το έχει τελειοποιήσει. Τέλος, άλλο ένα ακόμα χαρακτηριστικό του
είναι η υπομονή που δείχνει στους φοιτητές του, απαντώντας στις ερωτήσεις του όσες φορές και αν χρειαστεί, χωρίς να επιβδύει. Θα ήθελα να συγχαρώ εκ μέρους των φοιτητών της ΑΕΑ, τον κύριο Στεργίου, για το έργο του και να του ευχηθώ ότι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Πάλι εντάχει, γιατί έχουμε καταχραστεί του χρόνου λόγω της καθυστέρησης από τα τεχνικά συστήματα, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αυλώνων στο Σάλεσι, ο δικηγόρος κύριος Κωνσταντίνος Παχής, για ένα συντομότατο χαιρετισμό ως ο εκπρόσωπος του Αυλώνα, όπου είναι και ο ναός ο οποίος ιστορείται στο βιβλίο. Χριστός Ανέστη. Σεβασμιότατοι κυρίες και κύριοι καθηγητές, αγαπητοί ακροατές, πατέρες, ανάμεσα τους βλέπω και τον αγαπητό πατέρα Σπυρίδωνα Λόντο, ο οποίος ιερουργεί στον Ιερό Ναό της Ζωδόχου Πηγής, ο οποίος έχει και αυτό τη χάρη να είναι και κοσμημένος από τον Αναστάσιο Λουκίδη. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες και σαν σύλλογος, αλλά και σαν κάτοικοι του Αυλώνα Αττικής, προς τον Θεοφιλέστατο Μητροπολίτη μας, κύριο Αθηναγόρα, και προς τον καθηγητή και συντοπίτη μας Αυλωνίτη Σπύρο Στεργίου, τον οποίο το γνωρίζω από γεννήσεως, γιατί έφτιαξαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Άφησαν εις το Διηνεκές ένα λαμπρό βιβλίο, εξαίρετο, καλέσθητο, με όλους τους κανόνες της επιστημοσύνης και της τέχνης, για έναν άγνωστο πραγματικά μέχρι τώρα ναό, στο ευρύ κοινό, ο οποίος έχει δωρηθεί από μια Αθηναία δέσποινα, ίσως από τις μεγαλύτερες οικογένειες μεγαλοαστικές των αρχών του 20ου αιώνα. Είναι ένα σημαντικότατο μνημείο στο οποίο γεννηθήκαμε εμείς οι Αυλωνίτες και στο οποίο κάποια μέρα θα κυδευτούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να τελούμε τα μυστήριά μας σε ένα πραγματικά λαμπρό θρησκευτικό μνημείο. Σας ευχαριστούμε σαν Αυλωνίτες πάρα πολύ όλους σας και ιδιαίτερα τον Μητροπολίτη. Θα ακολουθήσει ευχαριστήρια προς Λαλιά από το συγγραφέα και η εκδήλωση βέβαια θα κλείσει με τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Αγίου Ηλίου κυρία Αθηναγόρου. Γεια σας. Σε εμάς τους καλλιτέχνες είναι εύκολο να τα λέμε στο χρωστήρα, είναι εύκολο να τα λέμε στα χαρτιά, αλλά είναι δύσκολο να τα λέμε διαζώσεις. Θα σεβασμιότατη Μητροπολίτες, σεβασμιότατη Μητροπολίτα Ηλίου, κύριε Αθηναγόρα, σεβασμιότατη Μητροπολίτη Κορωνίας, κύριε Παντελεήμονα, πανοσιολόγιότατη, εδεσιμότατη, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φοιτητές, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Ποιος Έλληνας και μάλιστα χριστιανός δεν έχει προσέλθει να προσευχηθεί σε έναν μικρό ή έναν μεγάλο ναό? Και νομίζω ότι αυτό είναι εύλογο. Έτσι, η ευκαιρία να δει κανείς το ναό με άλλα μάτια δίνεται πάντα. Έτσι και εγώ είχα την ευκαιρία με το να εκπονήσω τη μελέτη αυτή. Κυρίως δύο λόγοι με οδήγησαν στην συγγραφή αυτής της μελέτης, αυτού του έργου. Η προσωπική μου σχέση με την περιοχή του Αυλώνα, που είναι η ιδιαίτερη μου πατρίδα. Ήταν φυσικό να ενδιαφερθώ για τον ναό αυτό και να συμβάλλω με τις, στη μελέτη, στην προστασία και στην προβολή του ναού αυτού. Αλλά ήταν και επιστημονικοί λόγοι. Υπάρχουν και επιστημονικοί λόγοι. Και καλλιτεχνική. Θυμάμαι ένα έργο που λεγόταν, είχε τον τίτλο «Ορατό της Μηδέν». Σε αυτό το έργο έπαιρνε μέρος ένας μακαριστός, ένας συγχωρεμένος ηθοποιός, ο Κούρκουλος, ο Νίκος Κούρκουλος, όπου κάποια στιγμή έλεγε «Όχι άλλο κάρβουνο». Το έλεγε με τον ιδιαίτερο τρόπο αυτό που το έλεγε. Και αυτό με πάει
στο όχι άλλο κακία, όχι άλλο εγώ. Το εγώ σήμερα έχει βγει προς τα έξω. Σαν αντίδοτο έρχεται αυτή η μελέτη για να, όχι να βοηθήσει, αλλά για να υπενθυμίσει ότι οι ναοί δημιουργούνται στο να υποδηλώσουν, φανερώσουν το αόρατο στο ορατό, για να στεγάσουν, αλλά κυρίως να οδηγήσουν το ορατό στην πορεία του προς το αόρατο. Με την επικέντρωση στην προσευχή και την ησυχία, ο ναός γίνεται όχημα που βοηθά τους προσκυνητές να επικοινωνήσουν με το ανώτερο όν, με το Θεό. Ο ναός αυτός, όμως, πέρα από το ρόλο του ως μαυσολείο, είναι και ένα μνημείο με αρχιτεκτονικό, αλλά κυρίως και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Αυτά αποτελούν και τη βάση πάνω στην οποία έχει συσταθεί η μελέτη μου. Τόσο το αρχιτεκτονικό κομμάτι, όσο και το εικαστικό, έχει τις δικές του δυσκολίες, φυσικά. Η καταξίωση ενός καλλιτεχνικού έργου και η σχέση του με τις διαχρονικές αξίες είναι πάντα μια πρόκληση για τη ζωγραφική, για το ζωγράφο. Οι προσκυνητές του ναού, βέβαια, το βλέπουν με τα δικά τους μάτια. Ωστόσο, η όλη προσπάθεια του τότε, αρχής γενομένης της χορηγού, της Λουκίας Ζυγομαλά, ήταν να αναζωογονηθεί, να ζωντανέψει η παράδοση. Στους βαθείς στοχασμούς που είχα τότε που έγραφα αυτή τη μελέτη, είχα και κάτι που θα ήθελα να το μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Η παράδοση παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και τότε έπαιζε. Φανταστείτε τις ρίζες ενός δέντρου. Τα φυλλαράκια, οι απομακρυσμένοι άνθρωποι από την παράδοση, δηλαδή σήμερα εμείς, ας πούμε, σε σχέση με την παράδοση, βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα νεκρό γράμμα. Η παράδοση, όμως, έχει όλη τη σοφία μέσα της. Οι νεωτερικές τάσεις της εποχής, στο να πάρει ο Λουκίδης ή ο Ζουμπουλίδης στοιχεία από την παράδοση, τα οποία να τα εντάξει, μάλιστα μαζί με τα ευρωπαϊκά στοιχεία τα οποία εισπράττει, τις ευρωπαϊκές ποιότητες, προσπαθεί να τα μετατρέψει, να τα συνθέσει, θα έλεγα καλύτερα, στο ελληνικό γίγνεσθε. Και έτσι έχουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν παίζει κανένα ρόλο, αγαπητοί φίλοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αν η προσπάθεια πέτυχε, αν το πείραμα πέτυχε ή όχι. Παίζει ρόλο ότι την έκαναν την προσπάθεια, τόλμησαν να συνθέσουν την παράδοση, τα παραδοσιακά στοιχεία, τις παραδοσιακές αξίες με τις νεότερες. Και μάλιστα μέσα δανείστηκαν και από την Ευρώπη. Ποια διαφορά μας στο σήμερα? Και σήμερα υπάρχει παράδοση. Ασχέτως αν είναι ένα νεκρό γράμμα για πολλούς. Ζωντανεύει ξανά η παράδοση μέσα από την προστίκη, την πρόσθεση και της δικής μας εμπειρίας. Αν δεν υπάρξει αυτή η συμμετοχή, αυτή η αλληλοπεριχώρηση του ενός και του άλλου, τότε η παράδοση θα συνεχίσει να μένει νεκρή. Η γενιά του 30, η οποία είχε κάποιους πολύ πνευματικούς ανθρώπους και άφησαν εποχή, συνεχίζεται και σήμερα. Αυτοί ρισκάρισαν. Εμείς θα ρισκάρουμε ή θα νεκρώνουμε όλες τις φλέβες μας, όλες τις ρίζες μας? Είναι ένα ερώτημα.
Αυτό με οδηγούσε πάντα στο να προχωρώ στη συγγραφή αυτού του πονήματος. Δεν είναι άσχετος προς την εποχή του, έστω και αν μιλάει για κάποιες αγιογραφίες. Είναι πολλοί οι λόγοι τους οποίους θα μπορούσα να σας αποκαλύψω σήμερα, εδώ, στην αγάπη σας, για τους οποίους λόγους αφοσιώθηκα στην ολοκλήρωση αυτού του έργου. Μερικούς θα αναφέρω για να μην κλέβω πάρα πολύ από τον πολύτιμο χρόνο σας. Σήμερα βρισκόμαστε μέσα σε μία ομίγυρη, σε μία ομάδα ευρωπαϊκών κρατών και είμαστε εταίροι, είμαστε φίλοι, όλοι μαζί, κοντά ο ένας τον άλλον. Απ' την άλλη, τα χαρακτηριστικά μας, τα παραδοσιακά, είναι άλλα. Από την τρισάλη έρχεται και η παγκοσμιοποίηση να προσθέσει. Τελικά, εμείς τι θα κάνουμε? Θα εξανεμιστούμε? Προσέξτε τη γλώσσα μας, προσέξτε τα ήθη μας, προσέξτε όλα αυτά τις αξίες μας. Πού πηγαίνουν? Πολλοί αγωνιούν, πάρα πολλοί. Στρέφονται στην Εκκλησία πολλοί. Πάρα πολλοί κόσμοι στρέφονται στην Εκκλησία. Ζητά κάτι να τους πει, να τους διδάξει. Οι πατέρες είναι, εκτός από σεβάσμοι, είναι και σοφοί άνθρωποι. Θα μπορούσαν να κάνουν πολλά, πάρα πολλά, στην βοήθεια αυτή. Θα μπορούσε λοιπόν η Εκκλησία να προσφέρει όχι μόνο προς αυτούς, αλλά και να δώσει μια εναλλακτική δυνατότητα για την υπέρβαση του μορφικού χάους που κυριαρχεί στον κόσμο μας. Υπάρχει ένα μορφικό χάος, εκτός από τα υπόλοιπα, τα πνευματικά. Και εκεί μπορεί να δώσει λύση. Με συλλογικές προσπάθειες πάντα μπορεί να δοθεί λύση. Σήμερα λοιπόν δεν πρέπει να θανατώσουμε τις πολύτιμες ρίζες της παράδοσης, πρέπει να τις δούμε. Πρέπει να δούμε τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι της γενιάς του 30, να παραδειγματιστούμε από αυτούς, από τον Λουκίδη, από τον Ζουμπουλίδη, από τη μεγάλη αυτή ευεργέτιδα του ναού, Λουκία Ζυγομαλά, που ενώ τότε μια πέτρα δεν βλόγαγε πάνω στην άλλη, έπεφτε το ιδιωτικό χρήμα από τους ίδιους για να οργανώσουν αυτές τις εκστρατείες, τις πνευματικές, για χάρη της Ελλάδος, για να έχει κάτι η Ελλάδα. Οι σιδηρόδρομοι γίνανε από τότε, οι εθνικοί δρόμοι γίνανε από τότε. Σήμερα εμείς τι έχουμε κάνει με τον πακτολό του δισεκατομμυρίων? Γιατί? Γιατί το εγώ και η νομοποιημένη απληστία ξεπέρασε και τα κεφάλια μας. Μας σκέπασε όλους. Πού θα πάει η δουλειά λοιπόν? Γεννιέται ένα ερώτημα. Αυτό το βιβλίο λοιπόν έρχεται να υπογραμμίσει την αναγκαιότητα της στροφής του ανθρώπου σε κάτι πιο ουσιαστικό. Σε αυτό που για τον Οδυσσέα πέρασαν κάποια χρόνια πολύτιμα για αυτόν και το ανακάλυψε πολύ αργά. Αλλά καλή αργά παρά ποτέ. Πέρασε τους λεστριγόνες, τους κύκλοπες, δηλαδή το εγώ του, τη θάθεσε, τις ειρήνες, ήταν η κατάβασή του προς την ύπαρξή του. Είναι 40 πόντους ταξίδι αυτό, η Οδύσσια εννοώ, το οποίο εκτέλεσε εκείνος. Από το να κατέβει από το κεφάλι του στην καρδιά του. Οι αποφάσεις σήμερα πρέπει να παίρνονται όλες από την καρδιά. Εκεί που είναι, που ελοχεύει η ύπαρξη. Η ύπαρξη δεν είναι εδώ. Η ύπαρξη είναι εδώ. Είναι κάτω στην καρδιά. Αυτήν πρέπει να έχουν υπόψη τους οι αγαπητοί και οι εκλεκτοί μου φοιτητές. Αυτά λέμε κάθε μέρα στη σχολή. Αυτά πιστεύω. Αυτά σας λέω. Αυτό το 30 πόντους ταξίδι όμως καμιά φορά παίρνει μια ζωή. Και το παράδειγμα, είτε στραφούμε στην Οδύσσια, είτε στραφούμε στο Χριστό, είναι το ίδιο. Τα έδωσε όλα αυτός ο θεάνθρωπος. Κάτι που συνήθως εμείς στην καθημερινότητα και στην ταπεινότητά μας δεν μπορούμε ούτε καν να πειθαρχήσουμε, να τη θαθεσεύσουμε το νου μας, τα συναισθήματά μας, τις επιθυμίες μας δηλαδή, το σώμα μας, να νηστεύσουμε 40 ημέρες, 10. Να τη θαθεσεύσουμε τις επιθυμίες που έχουμε,
να τη θασέψουμε το νου μας, που συνεχώς λέει τα πάντα μέσα μας, μας προκαλεί και μας πάει παντού. Εκτός από πού? Εκτός από τον ίδιο μας τον εαυτό. Η Εκκλησία λοιπόν, ο ναός, με συγχωρείτε, λοιπόν, μπορεί να βοηθήσει σε αυτήν την εσωστρέφεια, σε αυτήν την, στο να μας βοηθήσει. Μπορεί να το κάνει αυτό. Γι' αυτό και έγινε ο ναός. Δεν έγινε. Μπορούμε να προσευχηθούμε και σπίτι μας. Δεν υπάρχει λόγος. Εκεί όμως αναπτύσσεται κάτι άλλο. Και πρέπει να συμβαίνει εν πλήρη ησυχία. Και όχι να κοπιάζουν οι παπάδες, οι ιερείς, στο να λένε κάνετε ησυχία κλπ. Λοιπόν, για να μην κλέβω άλλο χρόνο, θα ήθελα να κλείσω την αγάπη σας αυτή και να πω ότι σίγουρα το πόνημα αυτό με έκανε λίγο πιο σοφό. Αναφυσβήτητα όμως και πιο προσεκτικότερο. Όλα αυτά θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και έτσι έγινε, εκτός των άλλων, η έκδοση αυτή. Ελπίζω η μελέτη αυτή να βοηθήσει τα παιδιά και όσους θεωρήσουν πως έχει ένα ενδιαφέρον να την διαβάσουν. Και αυτό επειδή πιστεύω πως ο άνθρωπος, οι άνθρωποι, διδασκόμαστε ο ένας από τον άλλον. Σήμερα θα σας πω κάτι εγώ, αύριο θα μου πείτε κάτι εσείς. Από εσάς ίσως πάρω περισσότερα. Θα ήθελα να κλείσω, αγαπητοί φίλοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, σεβαστοί πατέρες, με τις ευχαριστίες μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ευεργέτες αυτούς που μας παρέδωσαν εμάς τους Αυλωνίτες αυτά τα αριστουργήματα, αυτές τις μνήμες, γιατί είναι και μουσεία αυτά, τόσο το Μουσείο Ζυγομαλά που θα βγει, έρχεται το άλλο βιβλίο και αυτό, όσο και ο ναός. Θα ήθελα λοιπόν να τους ευχαριστήσω που μας αφήσαν αυτές τις μνήμες, αυτές τις παρακαταθήκες, αυτές τις αξίες, για να μπορούμε κι εμείς να προχωράμε στο αέναο περπάτημα, στο ατέλειωτο περπάτημα του ανθρώπου, στο πέρασμα του ανθρώπου, των ψυχών αυτών πάνω σε αυτή τη γη, πάνω σε αυτό το έδαφος του, και να εισπράττουν την εμπειρία. Τι είναι αυτή η ζωή? Αναρωτιόμαστε καμιά φορά, τι είναι αυτή η ζωή? Ένα τσάφ, ένα πέρασμα δρόμο. Πού πάει ο άνθρωπος, τι κάνει? Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ιερείς του τόπου, που δεν είναι εδώ σήμερα λόγω του ότι έχουν και οι δυο μεγάλο πρόβλημα υγείας. Την φωτογράφο του πονήματος αυτού, που βοήθησε πάρα πολύ στο να στηθούν οι φωτογραφίες. Όμως, όπως και τον εκλεκτό φίλο Μάνο και Κάλια Αγγελάκη, για την επιμέλεια της ωραίας αυτής έκδοσης. Το πολιτιστικό κέντρο της Αρχιεπισκοπής, που μας φιλοξένησε απόψε, καθώς και τους εκλεκτούς παρουσιαστές του πονήματός μου, αρχής γενομένης της κυρίας της καθηγητρίας Ιωάννας Στουφή Πουλημένου, της εκλεκτής αυτής φίλης που είχε την καλοσύνη να δει τη μελέτη, να αφιερώσει πολύτιμο χρόνο, τον πολύτιμο χρόνο της για αυτή τη μελέτη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Την διευθύντρια για τα πολύ καλά της λόγια που άκουσα και με συγκίνησε. Τη διευθύντρια του Μουσείου Βούρο Ευταξία, του Ιδρύματος Βούρο Ευταξία, την κυρία Αγλαία Αρχοντίδου. Τον εκλεκτό, ομότιμο, τον αγαπητό φίλο, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Νικόλαο Ζία, τον συντονιστή της απόψινής βραδιάς, Παναγιώτη Ριζόπουλο και δημοσιογράφο, αλλά κυρίως οφείλω τις μεγάλες από καρδιάς ευχαριστίες στο Μητροπολίτη μας, σεβασμιότατο κύριο Αθηναγόρα, για την γενεοδορία του, τη συμπαράστασή του στην ολοκλήρωση του έργου αυτού, κάτι που θα κορυφωθεί απόψε με αυτό το οποίο τώρα κι εγώ έμαθα, αλλά θα ήθελα να σας το πει ο ίδιος. Η γενεοδορία του δεν σταματά εδώ. Κάτι που με έχει κάνει να τον κοιτώ και να λέω δεν πιστεύω στα μάτια μου.
έχει συνέχεια για τον Αυλώνα. Δεν θα το αποκαλύψω όμως και αυτό. Λοιπόν, τον ευχαριστώ από βάθους καρδιάς, λοιπόν, ως συγγραφέας, αλλά και ως Αυλωνίτης, για αυτό που κάνει για τον Αυλώνα. Είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν υπήρχε η Μητρόπολη, διά του Σεβασμιωτάτου, δεν ξέρω, θα δυσκολευόμουν πολύ περισσότερο. Και δεν θα είχε οδηγηθεί αυτό το πόνημα στα που θα έχετε αναχείρα σε λίγο, δεν θα είχε οδηγηθεί σε εσάς τόσο γρήγορα. Σε όλους και όλες εσάς οφείλω ευχαριστίες. Αγαπητοί φίλοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί φοιτητές που είχατε την ευγενή καλοσύνη ώστε να είστε εδώ και να μας ακούσετε απόψε. Και ιδιαίτερα την αφεντιά μου. Από αύριο συνεχίζουμε τα δικά μας προβλήματα, το δικό μας οδηπορικό. Αγαπητοί μου φίλοι, σας ευχαριστώ από βάθους καρδιάς και κυρίως το Σεβασμιότατο. Εμείς ευχαριστούμε τον αγαπητό και φίλτατο καθηγητή για το πόνημα που είχε τη χαρά να μας προσφέρει. Να παρακαλέσω το κοντρόλ να ανοίξει το μικρόφωνο του βήματος, διότι ένας δυναμικός, εκλεκτός, άξιο πνευματικό τέκνο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, λίγο αγαπητός στους κόλπους της ιεραρχίας και στοργικός πνευματικός πατέρας της Λαχούσης σε αυτόν Ιεράς Μητροπόλεως Ηλίου Αχαρνών και Πετροπόλεως, ο κύριος Αθηναγόρας, θα κλείσει την εκδήλωση δίδοντάς μας την ευλογία του και ευαρεστούμενος μετά το πέρας της ομιλίας του θα διανεμηθεί αντίτυπο του παρουσιαζόμενου τόμου σε όλους τους παρόντες ως ευλογία του Σεβασμιωτάτου. Ο δε κύριος καθηγητής θα βρίσκεται στη θέση του για να υπογράψει αντίτυπα του πονήματός του σε όποιον το επιθυμεί. Άγιε Ηλίου, την ευχή σας παρακαλώ. Νομίζω το σημαντικό αυτό που είπατε ήταν η υπογραφή στο τέλος. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να εξηγήσω με δύο λόγια, γιατί μας πήρε η ώρα, τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτή η έκδοση του βιβλίου από την Ιερά Μητρόπολη. Είναι τέσσερις οι λόγοι. Ο πρώτος, όταν εγκαταστάθηκα στη Μητρόπολη, στην οποία με εξέλεξαν οι ψήφοι των Σεβασμιωτάτων Ιεραρχών, η οποία προέρχεται από την Ενιαία Μητρόπολη Αττικής, ήταν μια νεοσύστατη Μητρόπολη και όχι ιδιαίτερα πλούσια εν σχέση προς τις υπόλοιπες 10 που αποτελούν τις 11 Μητροπόλεις με την Αρχιεπισκοπή μαζί του Λεκανοπεδίου. Όμως, εντελώς τυχαία ανακάλυψα ότι το 1837, με διάταγμα του Όθωνα, που δημιουργούσε 28 ή 29 ενορίες στο Λεκανοπέδιο, οπότε εκεί ήταν, βέβαια, τότε ήταν μόνο μία Μητρόπολη, η Μητρόπολη των Αθηνών, εξ αυτών οι 7 ανήκαν και ανήκουν στην νεοσύστατη Μητρόπολη. Δεν είναι η Αυλώνα μέσα σε αυτές. Είναι όμως δύο επίσης παλαιοί ναοί του Αγίου Βλασίου και της Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Μενίδη, οι Αφίδινες, η εκκλησία της Κοιμήσεως στις Αφίδινες, η εκκλησία των Αγίου Κωνσταντίνου στα Άνω Λιώσα, η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Καματερό. Το Μενίδη, λοιπόν, και η περιοχή της Αυλώνας ήταν σημαντικά κομμάτια τότε της ενιαίας Αρχιεπισκοπής, ας το πούμε, τότε Μητροπόλεως Αθηνών. Ανακαλύπτω, λοιπόν, ότι έχουμε 7 ενορίες που έχει ιδρύσει ο Όθωνας και ένα αιώνα μετά δημιουργείται η εκκλησία στον Αυλώνα, 1937. Είναι ένα κίνητρο αυτό. Το δεύτερο, σαν συνέχεια της κατάληξης της εισήγησης, έτσι πολύ όμορφης που την παρακολούθησαμε, πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω βαθιά και ακράδαντα μέσα μου ότι η Εκκλησία ποιεί με την έννοια που ξέρουμε
για τα αγάλματα, για τις εικόνες και για τους πίνακες, ποιεί πολιτισμό, δημιουργεί δηλαδή πολιτισμό. Και αυτό είναι το κεντρικό της σημείο και πιστεύω ότι όσο έχω την δύναμη και την οικονομική και την άλλη, τέτοιου είδους πονήματα θα μπορώ να τα φέρω στην επιφάνεια. Ο τρίτος λόγος, εξίσου σημαντικός για μένα, ήταν ότι ο Βλώνας είναι δίπλα στο χωριό που γεννήθηκε ο μακαριότερος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Και όχι μόνο αυτό, τον πρώτο χρόνο των γυμνασιακών του σπουδών τον τελείωσε στην Αυλώνα, μετέπειτα πήγε στη Χαλκίδα, και δίδαξε για ένα μικρό διάστημα ως καθηγητής φιλόλογος στην Αυλώνα, όπου έχει πάρα πολλούς συγγενείς. Ήταν λοιπόν ένα τρίτο κίνητρο αυτό. Και το τέταρτο ήταν οι ίδιοι Αυλωνίτες. Η Αυλώνα είναι τα σύνορα της Μητροπόλεως με τη Μητρόπολη Κηφισίας και με τη Μητρόπολη Θηβών. Είναι λοιπόν ένα ακρόριον. Είναι ακρίτες εκεί πέρα και έπρεπε κάπως να ενισχυθούν γι' αυτό και ιδιαίτερα μάλιστα όταν κατέχουν ένα συγκεκριμένο πολιτισμό. Πέρα από τον αρβανίτικο κατέχουν και άλλους πολιτισμούς. Και τυχαίνει λοιπόν μέσα στο τέρατο αυτόν λόγο του ακρόρι της Μεθωρίου περιοχής να ο κύριος Στεργίου να κατάγεται και από εκεί. Στις κουβέντες τις οποίες κάναμε, μου αποκάλυψε βέβαια ότι η δακτορική διατριβή είχε σχέση με το μουσείο του Γομαλά και βέβαια αντελήφθηκα ότι τουλάχιστον έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο ο οποίος μέσα από τον επιστημικό λόγο παράγει και αυτός πολιτισμό. Άρα λοιπόν τι καλύτερος λόγος για να γίνει η έκδοση του πλοίου. Πρέπει να πω όμως τόσο ο κύριος Στεργίος και εγώ είμαστε δύσκολοι άνθρωποι. Και γι' αυτό ο κύριος Αγγελάκης, που χαμογελάει εκεί, τον ταλαιπωρήσαμε τον κύριο Αγγελάκη πάρα πολύ, κύριε Στεργίου, πάρα πολύ. 4, 5, 6, 7 δοκίμια μέχρι να βγει το να αποφασίσουμε πού θα καταλήξουμε, πώς θα καταλήξουμε, τι θα καταλήξουμε. Επίσης, όχι μόνο τον κύριο Αγγελάκη και μερικούς συνεργάτες του. Και ιδίως μια δεσποινίδα της οποίας μου διαφεύγει το όνομα αυτή τη στιγμή. Αλλά τη γνωρίζουν οι συνεργάτες μου και έτσι και αυτή έχει τον χώρο στην καρδιά μου και στη σκέψη μου μαζί με τον κύριο Αγγελάκη. Λοιπόν, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, αλλά έβγαλε ένα πάρα πολύ όμορφο πόνημα, έτσι. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, άξιζαν τον κόπο δύο λόγια και για τον εκδότη μας. Η κυρία Αρχοντίδου είπε ότι στον πρόλογο γράφω για το σύνθεση του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Και είναι των αυλωνητών εννοώ. Δηλαδή και ευρύτερα της εξασκής μας παιδείας, αλλά ιδιαίτερα και των αυλωνητών, όπου υπάρχει ένα παρελθόν, έτσι όπως μας το εξήγησε ο κύριος Στεργίου, σύνθεση δηλαδή ανθρώπων που παράγουν πολιτισμό, έστω και μέσα από τον πόνο τους, όπως η Μακαρίτσα Ζυγομαλά. Έχουμε ένα παρόν, με πολλές δραστηριότητες εκεί. Εάν, επειδή στις 17 Μαΐου θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου στην Αυλώνα, εάν λοιπόν μας κάνετε την τιμή και οι φοιτητές από την Ανωτάτη Ακαδημία και οι παρόντες εδώ, κύριοι καθηγητές και κύριοι καθηγήτριες και οι υπόλοιποι, να παρευρίσουν στον Αυλώνα, η Αυλώνα είναι στην Αρβανία, να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, σας υποσχόμεθα και με τον πρόεδρο του συλλόγου το Σάλεση ότι θα περάσετε ένα ξέχαστο βράδυ, γιατί θέλουμε να τη διακοσμήσουμε με διάφορα πράγματα, με χορούς. Έτσι, για να το ευχαριστηθούμε και για να δείξουμε ότι σε μια μετανεωτερική εποχή, έτσι μας την παρουσίασε ο κύριος Στεργίου, ακόμη μπορούμε να πατάμε γερά στις ρίζες μας και να δημιουργούμε ο καθένας με τον δικό του τρόπο και από τη δικιά του σκοπιά όμορφα πράγματα που να εμπνέονται από την παράδοση και να παρουσιάζουν κάτι το καινούριο.
Κλείνοντας, για να μην αδικήσω κανένα, θα ήθελα να πω ότι η απουσία του Μακαριδάτου Αρχιεπισκόπου απόψε, δεν ξέρω τι θα κάνει στον Αυλώνα, οφείλεται στο γεγονός ότι έχει προσκληθεί στην Αλεξάνδρεια για τα εγγένεια του ναού του Αγίου Γεωργίου, συγγνώμη, στο Κάιρο για τα εγγένεια του ναού του Αγίου Γεωργίου, και έτσι δεν ήταν δυνατόν να είναι σήμερα μαζί με το ρόλο που το επιθυμούσε. Κλείνοντας λοιπόν, να ευχηθώ, να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους εκείνους οι οποίοι συνετέλεσαν στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου και την φωτογράφο που δεν την βλέπω μέσα. Τους καθηγητές και την καθηγήτρια που μας παρουσίασε το ανάποδο το είπα, τον καθηγητή και τις καθηγήτρες που μας παρουσίασαν έτσι εμπεριστατωμένα και όμορφα και με απλό και διδακτικό τρόπο το περιεχόμενο του βιβλίου και την αξία του, τον ίδιο τον Γιώργιο Στεργίου που μας βοήθησε με αυτά τα οποία είπε. Δεν ξέρω, μπορώ να γραφτώ στην τάξη εγώ. Λοιπόν, και να ευχηθώ σε όλους τους αδερφούς συμπρεσβυτέρους, στον Σεβασμιώτατο τον Μητροπολίτη Κορωνίας που είχε την αγάπη για άλλη μια φορά και την καλοσύνη να παρίσταται σε εκδήλωση της Μητροπόλεως μας, και πάντα τον νιώθουμε κοντά μας σαν πολύτιμο αδερφό και με την πείρα του μας διδάσκει, όχι μόνο την ιεροκηρυκτική, μας διδάσκει και με την ζωή του. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν όλους και να ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου ο αναστημένος Χριστός μας να βοηθήσει και στην Ανάσταση του έθνου μας, συχνά ζητάμε αυτό το πράγμα, αλλά και να πλουτίσει όλους μας να ζήσουμε και να νιώσουμε και να αντιληφθούμε αυτή την παράδοση που ρέει δίπλα μας, στα πόδια μας, και πολλές φορές την προσπερνάμε χωρίς να αντιλαμβανόμαστε αυτό που αξίζει και αυτό που μπορεί να δώσει για το μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ.